Καλώς ήρθατε στο Telecontrol και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Το Ναυάγιο. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, ο Πέτρος δεν μπορεί να πιστέψει πως ο Τρίφωνας τον κάλεσε στο γάμο της κόρης του και ενώ δείχνει στην αρχή να το σκέφτεται, τελικά αρνείται με ευγένεια την πρόσκληση. Την ίδια στιγμή, ο Ιπποκράτης κάνει όνειρα για τους χαμηλούς εορτασμούς, που στο μυαλό του δείχνουν να μην έχουν τέλος. Μοιράζεται τη σκέψη του με τη Δήμητρα, η οποία και του λέει πως θα είναι κοντά του σε ό,τι χρειαστεί. Πρώτα αποφασίζουν να κάνουν μια μεγάλη γιορτή για να ανακοινώσουν σε όλους το ευχάριστο γεγονός. Η Ειρήνη δείχνει να χαίρεται με τα σχέδιά τους. Στην πραγματικότητα όμως, το μόνο που την ενδιαφέρει είναι τι θα κάνει στη ζωή της για να κρατά το μυαλό και τις σκέψεις απασχολημένα. Ο Μάκης είναι στη δουλειά και από προσεξία του συμβαίνει ένα ατύχημα. Χτυπάει σοβαρά, αλλά για εκείνον δεν έχει και τόση σημασία το περιστατικό. Αντίθετα, η Λίνα, που θα το μάθει παρόλο που είναι σε απόσταση, θα ανησυχήσει και θα τρέξει δίπλα του. Η παγίδα που έστεισε ο Παντελίδης στην Αλίκη δουλεύει και το διπλό παιχνίδι που του παίζει αποκαλύπτεται εν αγνία της. Στην Κρήτη η Θοδωρά μαθαίνει ότι οι γονείς της χρωστάνε στο Δημήτρη και ανησυχεί μήπως χάσει τη δουλειά της. Όμως όταν ρωτήσει τη Μαρία, θα της αποκαλύψει πως οι φήμες αυτές αφορούν σε παλιές υποθέσεις μεταξύ των δύο οικογενειών που δεν θα έπρεπε να την απασχολούν. Στο μεταξύ ο Στέφανος αποφασίζει να της κάνει μια έκπληξη στο γραφείο που τη γεμίζει χαρά και τους κάνει να έρθουν ακόμη πιο κοντά. Λίγο αργότερα, ο Γιώργης θα βρει ένα όπλο στο σπίτι της Στέλλας και το μυστικό της θα κινδυνεύσει να βγει στην επιφάνεια. Την ίδια ώρα, ένας φάκελος από τα κύθυρα θα αναστατώσει το σπίτι του Ιπποκράτη. Μέσα σε αυτόν θα βρεθεί μια επιστολή από τη Γαλλία με τον διαγωνισμό αρωμάτων που είχε λάβει μέρος η Ειρήνη με τον Απόστολο, με την οποία θα εξηγούν πως περιμένουν ακόμα τους δημιουργούς του περίφημου αρώματος που είχε λάβει το πρώτο βραβείο. Η κοπέλα αρχίζει να κάνει ξανά όνειρα, ενώ ο Ιπποκράτης νιώθει ότι θα τη χάσει. Ο Γιώργης και ο Βασίλης έντρομοι συνειδητοποιούν το σχέδιο της Στέλλας για τον ναύτη που σκότωσε τον άντρα της και προσπαθούν να την προλάβουν. Στο μεταξύ, η Λίνα κάνει μια τελευταία προσπάθεια επανασύνδεσης με το Μάγκη. Θα της δώσει ραντεβού λίγη ώρα αργότερα και η καρδιά της Λίνας θα αρχίσει να χτυπά. Ο Δημήτρης πηγαίνει ακάλεστο στο σπίτι της Μαρίας με στόχο να ακουστούν όλες οι αλήθειες του παρελθόντος, όμως εκείνη και πάλι προσπαθεί να ξεφύγει από τις ερωτήσεις του. Ο Γιώργης μαθαίνει συντετριμμένος ότι η πληροφορία που του έδωσε η Αλίκη και το Βασιλείο ήταν λαθασμένη και συνειδητοποιεί πως έπεσε στην παγίδα. Παράλληλα, η Στέλλα έχει επιτέλους απέναντί της τον Μάριο. Τον σημαδεύει με το όπλο, αποφασισμένη για όλα, καθώς αυτός την ηκετεύει να τον λυπηθεί και ο Βασίλης είναι έξω από την πόρτα, φωνάζοντάς της να του ανοίξει και να προλάβει το κακό που εκείνη έχει στο μυαλό της.